λόγο ψάλλουμε στον Θεό. Υπάρχει αιτία, υπάρχει λόγος. Αυτό γίνεται για να ενεργοποιείται η πίστη μέσα. Και όταν η πίστη ενεργείται, γι' αυτό λέει στους Γαλάτες ότι η πίστη λέει ενεργείται, παίρνει μπροστά. Που σημαίνει όλη μέρα στη ζωή, στα προβλήματα με τον κόσμο που έχουμε, η πίστη μας σατονεί και πέφτει λιγάκι. Δεν χάνεται, γιατί όλα τα παιδιά του Θεού έχουμε πίστη. Αλλά αρχίζει ατονή και πέφτει και αισθανόμαστε λίγο κούραση. Όταν αρχίσουμε και ψάλλουμε στον Κύριο, το κάνουμε όχι γιατί δεν το ψάλλουμε καλά μια φορά, το ξαναπούμε δεύτερη. Το κάνουμε για να ενεργοποιηθεί η πίστη και να οικοδομηθεί το πνεύμα και να μπορεί να συλλάβει τα επίπεδα του Θεού. Γιατί μόνο με την πίστη συναντάμε τον Θεό. Γι' αυτό ψάλλουμε, ομολογούμε το όνομά του, μιλάμε με γλώσσες. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, λέει με ξένη γλώσσα, οικοδομεί το πνεύμα του, οικοδομεί την πίστη του. Που σημαίνει έχουμε ανάγκη να οικοδομούμε την πίστη και να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου για να μπορεί η πίστη μας να ενεργείται, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Χωρίς πίστη δεν μπορούμε να λάβουμε από τον Θεό. Χωρίς πίστη δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Και επειδή όλοι έχουμε πίστη, θέλουμε να ενεργοποιείται η πίστη. Όλοι έχουμε πίστη, για να το καταλάβουμε καλά, έχεις ένα ωραίο αυτοκίνητο με πολλά κυβικά. Το βάζεις μπροστά, παίρνει μπροστά, έχει πολύ ταχύτητα, δύναμη, ασφάλεια, προστασία στον δρόμο, καλό πάτημα. Αν το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά, το έχεις και δεν είναι ενεργό, είναι σταματημένο. Που σημαίνει ο κάθε χριστιανός είναι ένα πνευματικό όχημα του Κυρίου. Και έχει μέσα μία δύναμη. Και αυτή η δύναμη και πέφτει, αλλά και ανεβαίνει. Γι' αυτό και ο Πέτρος όταν πήρε τα μάτια του από τον Χριστό, βούλεξε. Όσο κοιτάμε στον Κύριο, ενεργείται η πίστη μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος του στον Πέτρο, λέει, Πέτρο, διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει. Αλλά εγώ, λέει, δεήθηκα στον Πατέρα για να μην εκλείψει η πίστη σας. Που σημαίνει ο διάβολος θα χτυπήσει την πίστη μας. Και πώς θα χτυπήσει την πίστη μας ο διάβολος. Θα χρησιμοποιήσει γεγονότα, καταστάσεις που έχουν βάση τη λογική για να χτυπήσει την πίστη μας. Γιατί ο διάβολος χτυπάει με την τεχνική να ρίξει την πίστη μας, όχι να την χάσουμε, δεν χάνεται, αλλά να πέσει η πίστη μας. Γι' αυτό όταν μαζευόμαστε σαν παιδιά του Θεού έχουμε ένα σκοπό, να λύσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, να ενεργοποιήσουμε την πίστη του Κυρίου μέσα την χάρη του Κυρίου και να μπορούμε να αισθανθούμε τη συντροφιά του Θεού, γιατί ο Θεός έχει να μας πει καλά πράγματα σε όλα τα παιδιά του. Είναι πατέρας και μιλάει σε όλους ο Θεός. Και ερχόμαστε εδώ πέρα να ακούσουμε προσωπικά την φωνή του Θεού, να ακούσουμε προσωπικά τη μαρτυρία του Θεού, να ακούσουμε προσωπικά την πληροφορία του Θεού. Γιατί όλοι βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα στην κοινωνία του κόσμου. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν προβλήματα, αμαρτίες, καταστάσεις και όλα αυτά μας επηρεάζουν όλους μας. Αλλά όσο ενεργείται η πίστη μας και ελευθερώνεται και ενδυναμώνεται, μπορούμε να περπατήσουμε πιο δυνατά, πιο σταθερά, πιο δημιουργικά, πιστεύοντας στο αύριο του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι αν σπείρουμε στο Θεό, ό,τι και να σπείρουμε, θα γυρίσει το Θεό. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να οικοδομήσουμε την πίστη μας και να αναπαυτούμε στην αγκαλιά του Κυρίου, όμορφα και πλημμένα. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ πέρα για να κτίσει και να οικοδομήσει την πίστη μας. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν κτίσει, δεν οικοδομήσει την πίστη μας, δεν μπορούμε να σταθούμε όμορφα, δυνατά και ευλογημένα στον Κύριο. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό καλωσορίζω τους Αγίους που είναι παιδιά πίστης. Και ο πιστός δεν βιάζεται, ο πιστός ακολουθεί τον Θεό, ο πιστός εμπιστεύεται τον Κύριο, ο πιστός δεν φοβάται γιατί εμπιστεύεται το αύριο του Κυρίου και ο πιστός πιστεύει στα λόγια του Θεού. Τι είμαστε πιστοί. Να μπορούμε να εμπιστευτούμε τη Διαθήκη του Θεού. Ότι στη ζωή μας δεν είναι κάτι που έτυχε, κάτι έτυχε. Και ξαφνικά αισθανθήκαμε ότι υπάρχει κάτι θείο. Και μετά τσαπ, χάθηκε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Κάποιος θέλησε να αγγίξει τη ζωή μας, ο Κύριος. Κάποιος θέλησε να αγγίξει τη ζωή μας, ο Κύριος.
Κάποιος σχεδίασε για τη ζωή μας, ο Κύριος. Και πρέπει να εμπιστευτούμε τα λόγια του, ακολουθώντας τη σειρά του Θεού, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα των τελευταίων εποχών επίσημα. Γιατί μετά από λίγο η Ελλάδα θα αλλάξει η πορεία. Και θα έρθει μια αλλαγή στην Ελλάδα. Και πρέπει να δούμε την Ελλάδα αυτή με πίστη, την αλλαγή με πίστη, και να επενδύσουμε σωστά. Γιατί σε αυτή την αλλαγή πρέπει να έχουμε ειρήνη από το Θεό. Να μην ταραχτούμε σε κάτι που αλλάζει, αλλά να εμπιστευτούμε το Θεό για όλα τα πράγματα. Γιατί ο Θεός κυβερνάει και τη χώρα μας και τη ζωή μας τα πάντα. Και αυτός ακούει και τις προσευχές μας, αλλά είναι και καλός πατέρας για να μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το πνεύμα του Κυρίου, τι έχει να μας πει και τι έχει να πάρει στην καρδιά μας. Δεν έχει σημασία πώς μας λένε τον καθένα. Η πίστη πέφτει. Και η πίστη δυναμώνει. Και πρέπει, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ πέρα, για να κρατήσουμε την πίστη μας με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, σε σωστό τρόπο να πιστεύει σωστά, να έχει υγεία και να ακολουθεί τον Κύριο και να αγγίζουμε πάντα το ημάτιο του Κύριου και να πιστεύουμε ότι στη χριστιανική ζωή υπάρχει ένας κανόνας. Ότι ο Θεός πάει μπροστά και εμείς πάμε πίσω. Είναι κανόνας αυτός. Ο Θεός πάει πάντα μπροστά και εμείς τον ακολουθούμε. Αυτό πιστεύει η πίστη. Ότι ο Θεός είναι πάντα μπροστά για όλα τα πράγματα και να μπορούμε να τον ακολουθούμε με αγάπη και πίστη και εμπιστοσύνη στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Έτσι, για να ετοιμαστούμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να ακούσουμε λόγια πίστης. Λόγια ζωής και λόγια ευλογίας στο όνομα του Ιησού. Έτσι, για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι έχει λιγάκι ζέστη, ο Θεός θα μας νοσήσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχω να πω κάτι για την πίστη που είπε ο αδερφός ο Δήμος. Πώς χάθηκε η πίστη. Έχασα την πίστη μου όταν έχασα το κινητό. Τα έβαλα με το Θεό, δεν μου θέλει ο Θεός. Αλλά μετά που ηρέμησα από την αγωνία μου που πρόσεχα το σάκο, μου έδειξε ο Θεός έτσι σαν όραμα ότι μία χοντρή γυναίκα με ένα μικρό παιδάκι, πολύ μικρό, 2-3 χρονών, πήγε εκεί στην άμμο που μου έπεσε ένα το κινητό και το πήρε. Και να πω και ένα άλλο θαύμα που έγινε τη Δευτέρα. Καθώς τελειώσαμε την προσευχή με τα αδέρφια, πήγαμε μία φορά μέχρι το σπίτι. Το πατρικό εδώ πιο πέρα. Και μου σβήνει τελείως το αυτοκίνητο. Λέει ο Λονιάς, τι έπαθε που είναι στα καλά, καθόμουν να λέω, δεν ξέρω μόνο μπαταρία. Ο αδερφός ο Δήμος έφευγε αυτή την ώρα. Το πρώτο κοιτάξω, το σε παρακαλώ, γύρισε πίσω, κάτι για το αυτοκίνητο, γυρίζω, λέει, τι έγινε. Λέω, τίποτα που σου πολέω, διέξα, δοκιμάσαι, μα μου λέει, δεν έχω. Τέλος πάντων, με ρώτησε ένα αδερφός, ο Χρήστος που είναι εθνικός, τον ευχαριστώ πολύ. Και πήρε μπροστά το αυτοκίνητο και όχι μόνο αυτό, αλλά με ξεπέρασε και ένας φίλος και του Λεωνίδα και των αδερφών εδώ πέρα της Εκκλησίας και μας έδωσε και μια μπαταρία και κάναμε τη δουλειά μας ώστε να γυρίσει από το ταξίδι γιατί θα φύγει τρεις ημέρες. Και τι θα κάναμε, πώς θα πήγαμε με τη γυναίκα μου στη δουλειά. Ευχαριστώ τον Θεό να τρεις ημέρες και βολεύτηκα με ξένη μπαταρία. Σαν τον Θεό, δόξα τον Θεό, θαύμα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον Θεό, το περίμενα. Το περίμενα. Το περίμενα. Λοιπόν, είμαστε κεφάλαιο 19. Είμαστε 1409 σελίδα. Είμαστε 29. Κάτω στο 29. Λέει, και αφού αυτά το ένα, ξέρεις. Ιωσού στα Ιεροσόλυμα. Στην έξοδο. 1409 σελίδα. Κεφάλαιο 19. Το Ευαγγέλιο κατά Λουκά. Στο 28. Και αφού είπε αυτά, προχώρησε ανεβαίνοντας τα Ιεροσόλυμα. Και καθώς πλησίασε στη Βηθφαγή στη Βηθανία, κοντά στο βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του, λέγοντας: πήγαινε στην απέναντι Κομόπολη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος, δείστε το και φέρτε το, και αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το γίνεται,
Έτσι θα πείτε σε αυτόν ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και οι απεσταλμένοι πήγαν και βρήκανε όπως τους είχε πει. Ενώ έδινα το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σε αυτούς, γιατί γίνεται το πουλάρι, εκείνοι είπαν, ο Κύριος το έχει ανάγκη και το έφεραν στο νησί. Και αφού έριξα τα ημάτια του επάνω στο πουλάρι, έβαλα το νησί και κάθισε επάνω του. Και ενώ πορευόταν, έστωναν από κάτω τα ημάτια του στο δρόμο. Και όταν πλησίασε ήδη στην κατάβαση του βουνού των Ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών χαίροντας να ειμούν το Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν, λέγοντας ο ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς το όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξαν υψίστης. Και μερικοί από τους Φαρισαίους μέσα από τον όπλο του είπαν, «Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου» και απομακρυνόμενος είπε σε αυτούς, «Σας λέω ότι αν αυτοί στο οποίο χάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό που είναι ζωντανός και έχω να πω ότι με πίστη οι μαθητές πήγανε για αυτό που τους είπε ο δασκαλός τους να κάνουν, να βγουν ένα φουλάρι και να δοθούν σε εκείνο που δεν κάθισε ποτέ κανένας. Αυτό το είχε προβλέψει, αν θυμάμαι καλά, το διαβάσει ο Ανανίας, ο προφήτης, που λέει «Θα κάτσει ο Κύριος σε πάνω σε φουλάρι». Έχω να πω ότι είδε αυτός ο λαός τάφματα, γιατί φώναζε ευλογημένος ο ερχόμενος του Κυρίου, και αυτός ο ίδιος ο λαός σε παραστήθηκε, δεν γέννησε από την πίστη, έπεσε σε σφάλμα και μετά έλεγε κατέβα κάτω με βλαστημίες, με θρησκείες, ότι εμάς μας πρόδωσες και κλπ. Ένας που κάνει θαύματα και βλέπει μέσα στο σπίτι του, μέσα στα παιδιά του, μέσα από παραλυτικούς, μέσα από λεπρούς, μέσα από καρκινοπαθείς να γίνονται καλά, πρέπει να βρίσουν μετά το Θεό. Δεν πρέπει να τον ευλογούν και να τον δοξάζουν και να έχουν την υπομονή για να μάθουν γιατί έγινε η σταύρωση και το αίμα. Να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δίδαξε αυτό το λαό με πίστη, τον οδήγησε σε πολλές νίκες και αυτός ο λαός ή παρασπισμένος λαός να πω από τους Φαρισαίους τον εστάβωσε. Ευχαριστώ τον Θεό για την έξοδό του αυτή με τους μαθητές του. Ευχαριστώ γιατί μου συγκέντρωσε το μυαλό μου για να καταλάβω και να εννοήσω ότι όλα έρχονται και παρέρχονται και αν ακόμα η ευχαριστία του ανθρώπου κάνεις 10 και δεν κάνεις το ένα θα σε βρίξει. Αυτό μου έχει δώσει να καταλάβω ο Κύριος από αυτό που διάβασε. Εμείς έχουμε ανάγκη το μάνα του, έχουμε ανάγκη το προφητικό του λόγο, έχουμε ανάγκη να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας συνεπίσει και να μας βοηθήσει. Για να μην πέφτουμε στην πίστη, αλλά να είμαστε σε πίστη, αδέρφια, και σε ενότητα αγάπης και ειρήνης και μακροφημίας. Ο πλούτος του Ευαγγελίου είναι πολύ σοφός, είναι πλούσιο το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Ας μας οδηγήσει στη νίκη, στην πίστη, στην αλήθεια του, στην αγάπη του. Ο λόγος σας τρέχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά μας, στα σώματά μας, στην ποντιλική μας φύλη, να γίνουμε ένα κομμάτι με αυτό το Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς αδέρφια μου από τους Αρκανίου. Είναι Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, 1309 σελίδα, 15 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Ματθαίος. 15 κεφάλαιο, 10 εδάφιο. Και αφού προσκάλεσε το πλήθος, τους είπε, «Ακούτε και καταλαβαίνετε, δεν μολύνει τον άνθρωπο αυτό που μπαίνει μέσα στο στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει έξω από το στόμα. Αυτό μολύνει τον άνθρωπο». Τότε αφού ήρθαν κοντά του οι μαθητές του, είπαν σε αυτόν, «Ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι που άκουσαν αυτόν τον λόγο σκανδαλίστηκαν». Και εκείνος απαντώντας είπε, «Κάθε θητεία που δεν φύτεψε ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους, είναι τυφλοί οδηγοί τυφλών, και αν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε χαντάκι». Και αποκρινόμενος ο Πέτρος είπε σε αυτόν, «Εξήγησε μας αυτή την παραβολή». Και ο Ιησούς είπε, «Ακόμα και εσείς είστε ασύνετοι. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που μπαίνει μέσα στο στόμα κατεβαίνει στην κοιλιά και βγαίνει έξω στο αποχωρητήριο. Ενώ αυτά που βγαίνουν από το στόμα βγαίνουν από την καρδιά, και εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Επειδή από την καρδιά βγαίνουν πονηροί συλλογισμοί, φόνοι, μοιχείες, κορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφήμιες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο.
Αλλά το να φάει κάποιο με άπλη τα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Αλληλούια. Εδώ εμένα μου δίνει πολύ χαρά και μεγάλη ελπίδα όλο αυτό το, όλα αυτά τα εδάφια, γιατί στην προηγούμενη ζωή μου με χαρακτηρίζανε. Άνοιγα το στόμα μου και δεν ήξερα τι έλεγα. Και, αλλά υπήρχε μια στιγμή το βράδυ που ξάπλωνα στον ύπνο μου και ξάπλωνα στο μαξιλάρι μου και μου ερχόντουσαν τα λόγια που είχα πει. Και με πληγώνανε και στεναχωριόμουν και έκλαιγα το βράδυ στον ύπνο μου για αυτά που είπα. Αλλά αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση. Δηλαδή συνέχεια πλήγωνα τον κόσμο και συνέχεια τα βράδια μου αποκαλυπτότανε ότι ήταν λόγια αυτά που είπε, γιατί τα είπες, και με πλήγωνε αυτό που καθόμουν και έλεγα ασυναίσθητα. Η χάρη και η δύναμη του Ευαγγελίου και ο λόγος του Κυρίου με έχουν κάνει να έχω φυλακή στο στόμα μου, όπως λέει κάποια, σε κάποιο εδάφιο ο λόγος του Θεού. Και έχει περάσει καιρός που δεν μου έχει βγει αυτό το βράδυ στον ύπνο μου, γιατί δεν έχει αλλάξει ο λόγος του Θεού και μου δίνει λόγο να πω, και το περιττό δεν υπάρχει τώρα πια στο στόμα μου. Αλλά και όχι μόνο δεν υπάρχει, έβγαινε παλιά έτσι αβίαστα, τώρα δεν βγαίνει, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Ο Κύριος, το σώμα και το αίμα που παίρνω, με έχει κάνει να μην πληγώνομαι με τα λόγια που εγώ ο ίδιος λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό που εργάζεται από μέσα προς τα έξω. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση που λέει εδώ ο Ιησούς στους μαθητές του, ακόμα και εσείς λέει είσαστε ασύλλετοι. Ρε παιδί μου, είχαν τον δάσκαλο και τον είχαν τόσο καιρό. Και μας δείχνει εδώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται συνέχεια τον λόγο του Θεού μέσα του. Γιατί η καρδιά μας, το πνεύμα, η ψυχή μας έχει πορωθεί, είμαστε πορωμένοι. Και έχουμε ανάγκη τον λόγο του Θεού να τρεφόμαστε με αυτόν και να παρακαλάμε τον Κύριο και να προσευχόμαστε τον Κύριο να μας ανοίγει το πνεύμα και να νοούμε αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε και αυτά που βλέπουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Επίσης κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι από την καρδιά του ανθρώπου, λέει, βγαίνουν πονηροί συλλογισμοί, φόνοι, μοιχείες, κορμίες, κουλοπές, πνευματικές, βασίλες. Καλά είναι δυνατόν, εγώ ξέρω ότι από το στόμα του βγαίνουν αυτά, από το χέρι που θα κάνει το φόνο. Αλλά εδώ ο λόγος του Θεού μας κάνει σοφούς, γι' αυτό μας κάνει σοφούς. Γιατί μας λέει από τι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος και τι πρέπει πραγματικά να προσέξουμε. Και βλέπουμε ότι μέσα από την καρδιά του ανθρώπου γίνονται φόνοι, γίνονται κορνίες, γίνονται ψευδομαρτύρες. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον Θεό που μας αποκαλύπτει ότι το κύριο μέλημά μας δεν είναι το μυαλό μας. Το μυαλό θα ήδη το εργάζεται ο Κύριος. Το κύριο μέλημά μας είναι η καρδιά μας και αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας. Ας μας φωτίζει και ας μας βοηθάει ο Θεός να έχουμε καθαρή καρδιά. Και αν έχουμε καθαρή καρδιά, πιστεύω ότι θα είναι καθαρό και το στόμα μας. Αυτά ήταν, να σας ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά και τον Γιάννη και τον Λονίδα που μας διαβάσαν έτσι κάτω από το λόγο του Θεού. Και επειδή ο Θεός μιλάει στην Εκκλησία, μας μιλάει μέσα από το λόγο του, έτσι. Το πρώτο που θέλουμε να κρατήσουμε, αυτό που μας είπε ο Κύριος από τον Γιάννη, ότι ο Ιησούς Χριστός τι έκανε, μας έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα. Μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και μας δείχνει πραγματικά την απλότητα
και την ταπεινότητα που είχε ο Χριστός, δεν επέλεξε έναν άλλο τρόπο να εισέλθει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσε να έρθει με μια άμαξη, με πολλά άλογα, με πολλά πράγματα, φανταχτερά όλα αυτά τα πράγματα, και όμως επέλεξε έναν άλλο τρόπο να εισέλθει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε αυτόν τον απλό τρόπο μας δείχνει την απλότητα που είχε ο Χριστός, γιατί ο Θεός κινείται απλά, όμορφα και ευλογημένα στη ζωή μας και θέλει να κρατήσουμε αυτή την απλότητα. Έτσι να είμαστε πάντα απλοί, γιατί μέσα στην απλότητα υπάρχει η δύναμη και η σοφία του Θεού. Και αυτό που μας είπε ο Λεωνίδας, ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στα λόγια μας, γιατί τα λόγια που μιλάμε ξαναμπαίνουν μέσα μας. Και αυτό που μιλάμε το σπέρνουμε και μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και σίγουρα είμαστε παιδιά του Θεού και γινόμαστε πιο σοφοί κάνοντας σωστά χρήση το λόγο, πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε, γιατί ο Θεός εργάζεται πάντα με τον λόγο του. Και έτσι και εμείς πρέπει να καταλάβουμε την αξία που έχει ο λόγος του Θεού στη ζωή μας. Έτσι και δόξα στον Κύριο. Γιατί είτε το πιστεύουμε είτε όχι, αυτά μπαίνουν μέσα μας. Και πρέπει να διαφυλάμε την καρδιά μας καθαρή, έχοντας πάντα λόγια Θεού στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο. Και το δεύτερο, να έχουμε την απλότητα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Θεός ευαρεστείται σε αυτή την απλότητα και είναι, θα είναι πάντα κοντά μας και θα βρίσκουμε ιδιαίτερη χαρά. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Για να δούμε και στην Εβραίους κάτι 1651. Είναι στο 11 κεφάλαιο. Το βρήκα πολύ. Και στο 6 εδάφιο, 11-6, είναι στο κεφάλαιο της πίστης. Χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατο κάποιος να τον ευχαριστήσει, επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται πιστοποδότης σε αυτούς που τον ευχαριστούν. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δεν εννοεί ότι είμαστε τέλειοι άνθρωποι, αλλά είμαστε τελείς άνθρωποι, αλλά μπορούμε να έχουμε πίστη. Να έχουμε εμπιστοσύνη. Και αυτός λέει που πιστεύει πρέπει να πιστεύει σε μια αρχή ότι ο Θεός είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Είναι μια βασική αρχή της πίστης. Ότι όταν εμείς τον εξητούμε, εκείνος και μας δέχεται και μας ακούει και μεριμνάει για τη ζωή μας. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η προσευχή μας χάνεται καθώς την είπαμε. Πηγαίνει στο θρόνο του Θεού και ο Θεός και τη λαμβάνει, αλλά είναι και μισθαποδότηση. Αλλά σίγουρα ο Θεός εργάζεται με τον χρόνο του και με τη σειρά του. Κάποιες στιγμές απατάει αυτόματα. Όπως μας είπε ο Γιάννης με ένα ωραίο παράδειγμα. Κάποιες στιγμές θα απατάει στον χρόνο του. Αλλά σίγουρα είναι μισθαποδότης ο Θεός. Απαντάει κρίνοντας εκείνος για το καλό και το συμφέρον στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός πάντα μας ακούει και πάντα είναι μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν απλά στη ζωή του. Έτσι, για να δούμε και κάτι άλλο. 1643, Εβραίους 4:14. Το βρήκαμε όλοι. Και θα δείτε πόσο ωραία το Άγιο Πνεύμα δίνει το λόγο του και μας δίνει το λόγο του. Έχοντας λοιπόν έναν μεγάλο αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Υιό του Θεού, κρατάμε την ομολογία του. Που σημαίνει ο Χριστός είναι ο μεγάλος αρχιερέας που είναι στα δεξιά του θρόνου του Θεού και εμείς γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια πρέπει να κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης της ζωής μας. Επειδή δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει τις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε καθόλου κατά τη δική μας ομοιότητα χωρίς αμαρτία, ας πλησιάσουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάρης για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Δόξα στον Κύριο. Τι πρέπει να κρατάμε, την ομολογία της πίστης σταθερή στο Θεό. Γιατί στα δεξιά του θρόνου του Θεού ο Χριστός και είναι ο μεγάλος αρχιερέας. Και ο Χριστός τι κάνει, μπορεί να μας καταλάβει γιατί πειράστηκε σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μας. Αν έχεις μια δυσκολία, πέρασε ο Χριστός τη σχολή. Αν έχουμε μια δυναμία, πέρασε αδυναμίες. Αν έχουμε μια έλλειψη, πέρασε έλλειψη. Που σημαίνει ο μεγάλος αρχιερέας όταν προσευχόμαστε, μας καταλαβαίνει. Γιατί σαν άνθρωπος πέρασε από όλα τα παθήματα τα ανθρώπινα. Δεν έχουμε κάποιον αρχιερέα που δεν μπορεί να μας καταλάβει.
Γι' αυτό κάθε φορά που καλούμε το όνομα του Ιησού κάτω στη γη, ξέρετε τι γίνεται αυτομάτως. Ο Χριστός καλεί το όνομά μας στο θρόνο του Θεού. Κάθε φορά που λέμε στη γη Πατέρα στο όνομα του Ιησού, αυτομάτως ο αρχιερέας τι κάνει. Λέει Πατέρα στέκομαι στο όνομα του Δήμου. Όταν στη γη υψώνεται το όνομα του Ιησού στο θρόνο του Θεού, πηγαίνει το όνομά σου. Και το όνομά σου πηγαίνει στο πιο ευλογημένο περιβάλλον που είναι ο θρόνος του Θεού. Από ένα ευλογημένο στόμα, το Χριστό πηγαίνει. Και λέει ο Χριστός, Πατέρα στέκομαι για τον Δήμο. Ζητάω χάρη στη ζωή του. Γιατί εγώ πλήρωσα και πέρασα για εκείνο τα παθήματα όλα. Και ο Χριστός μας καταλαβαίνει και μας βοηθάει στη ζωή μας και στην προσευχή μας. Γιατί δεν είναι κάποιος που δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες τις ανθρώπινες. Αλλά έγινε άνθρωπος για να καταλάβει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό λέει να κρατάμε καλά την ομολογία της πίστης σταθερή στον Κύριο. Γιατί εκείνος είτε το αισθανόμαστε είτε όχι πάντα μας ακούει, πάντα μεσητεύει για μας και πάντα προσεύχεται για το καλό στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός που έχει σχέδιο. Γι' αυτό είπε και ο Λονίδας, πρέπει να καταλάβουμε τα λόγια που λέμε. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο περιβάλλον να ομολογήσει τα λόγια του Θεού στο Θεό. Όταν πλησιάζουμε το Θεό, τι πρέπει να του λέμε, τα δικά του λόγια του λέμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που είναι αρχιερέας, σε ευχαριστούμε που ακούς την προσευχή μας, γιατί ο Κύριος τι κάνει, μας εργάζεται. Και αυτό μας είπε και ο Γιάννης ένα ωραίο παράδειγμα. Θέλει να κτίσει κάτι όμορφο στη ζωή μας και να μας κάνει απλούς ανθρώπους ταπεινούς πίστης. Και στην απλότητα και στην πίστη και στην ταπείνωση εργάζεται ο Κύριος, γιατί έχει τη ζωή μας καλά και ευλογημένα πράγματα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Και έχουμε πίστη και πρέπει να ελευθερώνουμε την πίστη μας στο Θεό, κρατώντας τον εαυτό μας σε ταπείνωση, σε πειθαρχία. Γι' αυτό ο Κύριος δεν επέλεξε μια μεγάλη άμαξα της εποχής εκείνης. Με πολλά χρυσά, με πολλά πράγματα θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά επέλεξε κάτι απλό να εισέλθει μέσα στην Ιερουσαλήμ, που θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει να κρατάμε τον εαυτό μας στην απλότητα, στην ταπεινότητα και ο Θεός θα είναι κοντά μας πάντα. Και ο Θεός πάντα θα είναι κοντά μας για να μπορεί να εργάζεται απλά στη ζωή μας και να έχουμε, λέει, θάρρος. Να πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού με θάρρος και να παίρνουμε έλεος και χάρη για την ώρα που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και πώς πλησιάζουμε στον θρόνο του Θεού, μόνο με πίστη, μόνο με τον Λόγο του Θεού και κάνουμε μια μεγάλη σφορά και επένδυση. Όταν μιλάμε στον Θεό μια επένδυση, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Θα απελευθερώσουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και όταν έρχεται ξαφνικά η χάρη με έναν θαυματουργικό τρόπο, τότε δεν καταλαβαίνεις, δεν κάνεις τίποτα και γίνεται αυτομάτως μια απάντηση. Δεν έρχεται πάντα έτσι όμως. Υπάρχουν στιγμές που έρχεται το πρόβλημα και ξαφνικά έρχεται η χάρη. Και θυμάμαι μια μέρα έμεινα σε ένα κεντρικό δρόμο στην Καλλιθέα, έλεγα θα βάλω βενζίνα, θα βάλω βενζίνα, θα βάλω βενζίνα και δεν έβαλα βενζίνα. Και μένω σε ένα κεντρικό δρόμο, αμάξα είχε και ανηφόρα στο φανάρι από βενζίνα. Και λέω Θεέ μου έλεος, λέω με προειδοποιούσε, συγχώρεσέ με, λέω, μου έλεγε το πνεύμα, βάλε βενζίνα μέσα. Και εγώ έλεγα θα βάλω και δεν έβαλα. Και αυτομάτως τι έκανα, καταδίκασα την πράξη μου, την αναγνώρισα. Λέω, Κύριε, συγχώρεσαι, με προειδοποιούσες να βάλω βενζίνα. Και μόλις έκανα αυτή την ενέργεια αυτομάτως εγώ, εκείνη την ώρα ερχόταν ένα μηχανάκι. Σταματάει χωρίς να τον ξέρω. Με παίρνει με το μηχανάκι, με πάει σε ένα βενζινάτικο, δεν μου δίνα βενζίνα, δεν είχα μπετόνι. Με πάει σε ένα άλλο βενζινάτικο κατευθείαν. Βάζω βενζίνα, με ξαναπαίρνει, με πάει στο αυτοκίνητο και φεύγει. Και του λέω, Θεός, θα σε ευλογεί. Δηλαδή, τον έστειλε ο Θεός. Αυτή είναι η χάρη όταν έρχεται. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Όταν όμως δουλεύουμε τη σχέση με τον Κύριο, όπως είπαμε, απλότητα, τα λόγια της πίστης, τότε θα έρθει η χάρη. Και όταν έρχεται η χάρη είναι κάτι υπερφυσικό, υπερφυσικό γίνεται. Όλα συνεργούν για το καλό εκείνη την ώρα. Όλοι υπηρετούν τον Θεό γίνεται. Κάνει ο Θεός τους ανθρώπους του κόσμου να υπηρετήσουν τα παιδιά του Θεού. Χάρη Θεού.
Γιατί έρχεται η υπερφυσική χάρη και κάνει τα πράγματα να κινούνται. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό όλες οι νίκες στη ζωή μας. Παίρνονται πρώτα πνευματικά και μετά έρχονται φυσικά. Για να δεις κάθε απάντηση στη ζωή σου, πρώτα την παίρνεις στην πίστη και μετά την βλέπεις με τα μάτια σου να έρχεται. Δεν θα έρθει πρώτα η απάντηση αν δεν δουλεύουμε στη σχέση με τον Θεό. Κάποιες στιγμές έρχεται, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Γι' αυτό σήμερα τι μας λέει ο Κύριος, ότι είμαστε παιδιά πίστης. Πρέπει να πιστεύουμε στα λόγια του Θεού. Πρέπει να πιστεύουμε στη σοφία του Θεού. Πρέπει να πιστεύουμε στο σχέδιο του Θεού. Έχει σχέδιο ο Θεός. Πώς είναι ένας πατέρας και μια μάνα. Έχουν σχέδιο με τις δυνάμεις που έχουν για τα παιδιά τους. Και λένε τι λένε. Αυτό μπορώ, αλλά είναι για το παιδί μου. Έχουν μέσα στην καρδιά τους ένα σχέδιο. Αν οι άνθρωποι έχουν σχέδιο και μεριμνούν για τα ανθρώπινα πράγματα, σκεφτείτε ο Θεός τι σχέδιο έχει και πώς έχει μεριμνήσει. Γι' αυτό δεν πρέπει καμιά φορά κουραζόμαστε από το πνεύμα του κόσμου, τις καταστάσεις. Αλλά πρέπει όλα αυτά να τα βγάζουμε στην άκρη, κρατώντας την πίστη και την ομολογία δυνατή. Γιατί δεν υπάρχει πιο ωραία ομορφιά να ομολογούμε τον Λόγο του Θεού. Να ομολογούμε την αλήθεια του Θεού και να ομολογούμε αυτά που ο Θεός λέει και εμείς τα πιστεύουμε. Ο Θεός λέει και εμείς τα πιστεύουμε. Τι θα πει ο Θεός στο τέλος, μάτια πιστέψατε. Ο Θεός λέει και να πιστέψουμε, λέει. Και λέει ο Θεός για να πιστεύουμε εμείς τα λόγια του ότι είναι αληθινά. Γι' αυτό λέει κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα ντροπιαστεί, λέει ο Κύριος. Γιατί η πίστη δεν ντροπιάζει τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι επένδυση. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού έχει μια ωραία αρμονία. Ταπεινότητα, ομολογία πίστη στο Θεό, πρόσβαση στο θρόνο του Θεού, ξέροντας ότι κάποιος μας υπηρετεί στο θρόνο του Θεού, που είναι ο Χριστός. Και αυτός δεν είναι αδιάφορος αρχιερέας, αλλά έχει περάσει από όλα τα επίπεδα. Τι σημαίνει έλλειψη, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει έλλειψη τροφής, πέρασε από όλα αυτά. Για ποιο λόγο τα πέρασε? Για να μπορεί να μας καταλάβει πρακτικά σε όλα τα επίπεδα. Στην ουσία ο Θεός είναι πρακτικός απέναντι μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε πρακτική πίστη με τον Θεό, για να μπορούμε να βάζουμε καλές βάσεις, ακλόνητες, πάντα να ευχαριστούμε τον Κύριο και πάντα να ακολουθούμε το παράδειγμα της πίστης του Κύριου. Δόξα στον Κύριο. Θα πει κάποιος, ο Κύριος δεν μπορούσε να πάρει ένα Πόρσε της εποχής εκείνης και να πει στην Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσε να προσευχηθεί να έρθει η καλύτερη άμαξα με 10-50 άλογα δυνατά και να πει στην Ιερουσαλήμ δυνατά. Δεν επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Επέλεξε άλλο δρόμο. Γιατί λέει η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Και όταν περπατάει ακολουθώντας τον λόγο του Κυρίου και το πρόσωπο του Ιησού, η δόξα του Κυρίου είναι μεγάλη και ακολουθεί τη ζωή μας και αυτό θέλουμε. Να μην χάσουμε τη δόξα του Θεού. Να μην χάσουμε την ομορφιά του Κυρίου. Να μην χάσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και σίγουρα δεν θα το χάσουμε καθώς κοιτάμε πάντα σε εκείνο. Γι' αυτό όταν κοιτάμε πάντα στο πρόσωπο του Κυρίου, η πίστη μας παίρνει δύναμη. Η πίστη μας παίρνει ζωή μέσα. Η πίστη μας παίρνει ενέργεια. Και ο Θεός θα μας δώσει, όπως έδωσε ο Γιάννη, έτσι αγγίγματα και στο Λονίδα σε όλους μας, να μας κάνει να πεινάσουμε και να αισθανθούμε την αλήθεια του στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει δείγματα της πίστης για να μας κάνει να πεινάμε για τον Θεό. Να μας κάνει να πεινάμε για το υπερφυσικό πράγμα. Και τότε πραγματικά η πίστη μας μπορεί να συλλάβει το σχέδιο του Θεού που είναι πάντα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, βγείτε από τα όρια σας, βγείτε από τους φόβους σας, βγείτε από το μέτρο που ξέρετε και κάνετε βήματα αύξησης. Και είναι η ώρα να αυξήσουμε την πίστη στην πίστη, να αυξήσουμε την πίστη στην προσευχή, να αυξήσουμε την πίστη στην ομολογία, να αυξήσουμε την πίστη στην όραση, γιατί το καλό είναι μπροστά. Μόνο το καλό είναι μπροστά. Γι' αυτό και ο Θεός πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που μας πιέζουν, αλλά μπορούμε να αντισταθούμε και να τα νικάμε όλα αυτά βλέποντας πάντα μπροστά. Και να μάθουμε να ομολογούμε το λόγο της πίστης. Το λόγο της αλήθειας που έχει πάντα δύναμη και είναι πάντα καλός και ευλογημένος στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Για ποιο λόγο ερχόμαστε εδώ και λέμε, δηλαδή, αν μπει κάποιος και μας παρακολουθεί,
Θα πει αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Κάθε μέρα λένε τα ίδια πράγματα. Αλληλούια σου. Τα ίδια πράγματα. Δόξα στον Κύριο. Ο Ιησούς είπε αυτό. Δηλαδή αν το δεις με το μυαλό, θα πει παράλογο τα ίδια πράγματα, αλλά δεν λένε και κάτι άλλο. Γιατί λέμε τα ίδια πράγματα? Γιατί λέμε τη γλώσσα του Θεού. Για ποιο λόγο λέμε τη γλώσσα του Θεού? Να μπορεί η πίστη μας να υψώνεται. Γιατί μόνο με τη γλώσσα του Κύριου η πίστη μας παίρνει μπροστά. Αν χρησιμοποιούμε συνέχεια τη γλώσσα του κόσμου και σταματήσουμε τη γλώσσα του Θεού, θα μπλοκάρουμε την πίστη μας. Και εμείς θέλουμε πάντα η πίστη μας να είναι δυνατή, γιατί ο Ιησούς είναι αρχιερέας. Και όποτε εσύ επικαλείσαι το όνομά του στη γη, αυτός το επικαλείται στο θρόνο του. Αν σήμερα καλέσουμε 10 φορές το όνομά του, εκείνος θα καλέσει 10 φορές το όνομά μας στο θρόνο του Θεού. Τι μας συμφέρει εμάς να καλούμε στη γη πολλές φορές το όνομά του? Για να καλεί και αυτό στο θρόνο του Θεού πολλές φορές το όνομά του. Γι' αυτό όταν δεχόμαστε δαιμονική επίθεση, δαιμονική, κάτι γίνεται, μας κλείνει το στόμα. Κλείνει το στόμα μας. Όταν δεχόμαστε πιέσεις, όταν ομολογούμε την πίστη μας και φεύγουν οι πιέσεις, ανοίγει το στόμα μας εμείς. Ανοίγει η καρδιά μας μετά. Και αρχίσουμε και ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε, ομολογούμε αυτό που αγαπάμε και θέλουμε. Γιατί ελευθερώνεται το μέσα μας. Που στην ουσία τι γίνεται? Γιατί όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο δεν ξυπνάει και δεν λένε αλληλούια, δόξα στον Κύριο? Γιατί κάποιος τους έχει κλέψει την πίστη. Δεν είναι ο Θεός, είναι το πνεύμα της πλάνης. Που σημαίνει το πνεύμα της πλάνης κλέβει την πίστη και κλείνει τα στόματα των ανθρώπων. Ενώ το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Αγγίζει την πίστη μας και ανοίγει τα στόματά μας. Και ομολογούμε αυτά που πιστεύουμε, τα αιώνια πράγματα. Ομολογούμε αυτά που λέει ο Θεός. Τα πιστεύουμε και τα ομολογούμε. Γι' αυτό λέει πιστεύεις και μιλάς. Πιστεύεις και μιλάς. Πιστεύεις και μιλάς. Αυτό που πιστεύεις μιλάς. Δεν μπορείς να πιστεύεις κάτι άλλο και να μιλάς κάτι άλλο. Και όλοι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να εξασκηθούμε πιο πολύ. Γιατί κάθε μέρα δεχόμαστε επιθέσεις πνευματικές. Και αυτές οι επιθέσεις έχουν ένα σκοπό. Να μας αλλάξουν την εικόνα των πραγμάτων. Δεν μπορούν να μας πείσουν αυτές οι επιθέσεις ότι δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά μπορούν να μας αλλάξουν την όραση, την εικόνα, το αύριο, να το φέρουν σε μια χαλαρότητα. Γι' αυτό η πίστη μας όταν υψώνεται, ανοίγει το αύριο μέσα μας. Και το αύριο που είναι μπροστά είναι μέσα μας πρώτα. Και μπορούμε και το λύνουμε και το ομολογούμε, γι' αυτό λέει χωρίς πίστη είναι αδύνατο να υπαραστήσεις το Θεό. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Σε αυτόν που δεν έχει καθόλου πίστη, αλλά ξεκινάει ο Θεός με το Θεό. Ένας άνθρωπος όταν δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει πνευματική πίστη, ο Θεός δουλεύει στο θέλω του. Ξεκινάει το θέλω και μετά γίνεται πίστη στο πνεύμα. Και μετά το θέλω και η πίστη συνεργάζονται. Το θέλω και η πίστη συνεργάζονται. Το θέλω και η πίστη συνεργάζονται. Και το θέλω μας γίνεται ένα με το θέλω του Θεού. Και αρχίσουμε και πιστεύουμε τα λόγια του Κυρίου που είναι πάντα καλά και εμπειρία. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ο Χριστός είναι στα δεξιά του θρόνου του Θεού και είναι αρχιερέας, ο οποίος λέει μπορεί να συμπαθήσει τις ασθένειές μας, τις αδυναμίες μας. Μπορεί να μας καταλάβει. Μπορεί να μας νιώσει. Όταν είμαστε πολύ μόνοι μας, ο μόνος που μας νιώθει πραγματικά είναι ο Χριστός. Όταν είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως ο μόνος που μας καταλαβαίνει πολύ βαθιά είναι ο Χριστός. Γιατί βρέθηκε σε αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει μπορεί να μας καταλάβει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε χρήση αυτά τα δικαιώματα που έχουμε, τα προνόμια. Καθώς ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού στη ζωή μας, συνέχεια για να φέρνει χάρη στη ζωή μας και αυτή η χάρη θα μας ανοίξει δρόμους. Και εκεί που είναι να πάμε δεξιά, θα πάμε αριστερά. Γιατί καμιά φορά για ένα σκοπό μπορεί να πάμε δεξιά, ενώ πρέπει να πάμε αριστερά. Η χάρη, το όνομα του Ιησού θα φέρει χάρη και θα ανοίξει δρόμους. Και όταν πάμε εκεί που μας πάει η χάρη, αυτομάτως θα αναπαυτούμε. Θα αναπαυτούμε. Γιατί ο Κύριος θα κάνει έκβαση, θα δώσει λύση, θα αναπαυτούμε.
Όσοι έχουμε πάει εκεί που δεν ήταν από τη χάρη, περάσαμε δύσκολα, ταλαιπωρία στην απόλυτη. Αλλά η χάρη του Θεού θέλει να μας οδηγεί πραγματικά για να μας πηγαίνει ο Κύριος πιο βαθιά στην πίστη και στη χάρη, για να μπορούμε να ακολουθούμε τον Κύριο διαπίστως, πιστεύοντας στα αιώνια πράγματα. Γιατί η πίστη είναι κάτι διαχρονικό, μπορεί να καλύψει όλα τα επίπεδα στη ζωή μας και το αύριο και το μεθαύριο και τα πάντα. Γι' αυτό μετά από λίγο έρχεται αλλαγή στην Ελλάδα. Οτιδήποτε έχω μιλήσει από τον Θεό μέσα την Αποκάλυψη έχει γίνει όλα τα χρόνια. Μετά από λίγο θα έρθει αλλαγή στην Ελλάδα. Κάποιοι θα τρομάξουν, θα φοβηθούν και θα είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού πρέπει να δεχτούμε κάθε αλλαγή του Θεού διαπίστως. Πιστεύοντας στα λόγια του Θεού, στα σχέδια του Θεού και ακολουθούντας το λόγο της πίστης, εμπιστευόμενοι τον Κύριο και βάζοντας καλές βάσεις στα λόγια του Θεού. Γι' αυτό σε αυτούς τους χρόνους που είναι μπροστά, που θα υπάρχουν αλλαγές. Αυτοί που θα κυριαρχήσουν είναι οι άνθρωποι που θα βάλουν καλές βάσεις. Γιατί το πνεύμα της πλάνης θα κάνει τους ανθρώπους να βάλουν λάθος βάσεις. Και όταν βάλεις λάθος βάσεις θα βουλιάξει ο άνθρωπος. Στους τελευταίους χρόνους που είναι οι χρόνοι της μεγάλης πλάνης στον κόσμο, είναι δύο πράγματα. Ποιος θα βάλει καλές βάσεις και ποιος θα βάλει λάθος βάσεις. Ο διάβολος θα εργαστεί να μπουν λάθος βάσεις, γιατί αν είσαι λάθος βάσεις θα φυλάξει ο άνθρωπος. Και ο Θεός θα εργαστεί να μπουν καλές βάσεις. Και οι καλές βάσεις ξεκινάνε με την πίστη, δεν υπάρχουν καλές βάσεις έξω από το Ευαγγέλιο. Ξεκινάνε με την πίστη, το Ευαγγέλιο, την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι βάση. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί σε αυτούς τους χρόνους χωρίς Εκκλησία. Σε κάθε άλλο πράγμα. Οι καλές βάσεις θα κάνουν το Θεό να μας στηρίξει. Και καθώς θα μας στηρίξει ο Θεός, θα μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτούς τους χρόνους, επάνω στις καλές βάσεις. Ο Θεός θα κάνει το σπόρο μας να επιστρέψει. Αν εμείς κρατήσουμε, πώς θα επιστρέψει ο σπόρος. Πρέπει να δώσουμε κάθε σπόρο. Την πίστη μας, τον εαυτό μας, την παρουσία μας, την προσευχή μας, τα λόγια μας, τα πάντα, τα χρήματα μας, όλα. Είναι σπόρος. Την υπηρεσία μας, την προσφορά μας, όλα. Αυτό θα πάρει ο Θεός και θα μας το γυρίσει. Ο διάβολος θα εργαστεί να κλαπούν οι βάσεις. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Το πνεύμα της πλάνης θα δουλέψει για να χάσουν οι άνθρωποι τις βάσεις. Γι' αυτό έχει και μια παραβολή με τον άνθρωπο που έκτισε στον βράχο και άλλους έκτισε στην άμμο. Οι τελευταίοι χρόνοι θα είναι χρόνοι πλάνης αλλά και αλήθειας. Κάποιος θα κλέψει τις βάσεις και κάποιος θα δώσει βάσεις. Αν εμείς ξέρουμε ποιες είναι οι βάσεις του Θεού, θα τις πούμε στον κόσμο. Αν εμείς δεν ξέρουμε ποιες είναι οι βάσεις του Θεού, δεν μπορούμε να τις πούμε και εμείς στον κόσμο. Γιατί ο Θεός θα διδάξει το λαό του, για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το λαό του και μέσα στην κοινωνία του κόσμου. Στις δουλειές, στους ανθρώπους που συναντάμε, οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν την αλήθεια. Και ο Θεός θα πάρει το στόμα σου, τα χέρια σου, τα πόδια, θα χρησιμοποιήσει δουλειές, αυτοκίνητα, σπίτια, τα πάντα. Για ποιο σκοπό? Για τη σωτηρία των Θεών και των Ευαγγέλιων. Και αυτό θα τα χρησιμοποιήσει όλο ο Θεός. Σπίτια, αυτοκίνητα, χρήματα, δουλειές, όλα. Συναντήσεις, γνωριμίες για ένα σκοπό. Οι τελευταίοι χρόνοι είναι οι χρόνοι να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Κάποιος θα κλέψει τις βάσεις και θα δουλέψουν. Και κάποιος πρέπει να δώσει βάσεις. Και τις βάσεις του Θεού είναι πνευματικές που έχει να κάνει με την πίστη, έχει να κάνει με τον Χριστό, την θυσία, το αίμα, έχει να κάνει με το Ευαγγέλιο, την Εκκλησία, έχει να κάνει με την κοινωνία των αδελφών, των παιδιών του Θεού, για να μπορούμε να περπατήσουμε. Γι' αυτό μια μεγάλη ευλογημένη βάση είναι η κοινωνία των αδελφών. Γι' αυτό όταν τελειώνει η Εκκλησία πρέπει να επενδύουμε στην κοινωνία. Να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να σου δώσω, να μου δώσεις, να τα πούμε. Να έρθουμε πιο... Η κοινωνία των αδελφών. Υπάρχει θεραπεία στην κοινωνία των αδελφών. Υπάρχει και ελευθερία. Πρέπει να δώσουμε σπόρο. Σίγουρα στη ζωή μας πιέζουν τα πράγματα στον χρόνο. Αλλά πρέπει να κλέψουμε χρόνο από άλλα πράγματα και να το βάλουμε στα πνευματικά πράγματα. Γιατί ο Κύριος τι λέει, προσέχτε λέει στους τελευταίους χρόνους. Οι μέρες θα είναι τόσο πιεστικές, είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα. Εκεί που έχεις ένα, δύο, τρία μέτωπα να αντιμετωπίσεις, τα καλύπτεις και σου έρχονται άλλα τρία μετά. Λες, άντε πάμε στα άλλα τρία, πας στα άλλα τρία, άλλα έξι έρχονται μετά. Είναι πολλά τα μέτωπα.
Και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μέτωπα των εποχών που έρχονται, πρέπει να έχουμε βάσεις. Και οι βάσεις είναι πνευματικές μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη θυσία, μέσα από το αίμα του Ιησού. Η προσευχή είναι βάση. Να επενδύσουμε στην προσευχή. Η κοινωνία των πιστών είναι βάση. Για να μεταδώσουμε ένα στον άλλον πίστη, για να μπορεί να λυθεί το καλό του Θεού και η αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα τι λέει το Άγιο Πνεύμα μας, λέει αλήθειες. Που μας είπε και από τα παιδιά αλήθειες. Ότι κάποιος θα κλέψει τις βάσεις. Και εκεί που στάνει ο άνθρωπος που πατάει θα χαθεί αυτό το πράγμα. Και κάποιος πρέπει να δώσει βάσεις. Και οι βάσεις δεν είναι για την απόλαυση μια ημέρα, σε ένα μήνα και μια εβδομάδα. Είναι βάσεις για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ο Θεός θα μας βοηθήσει να δουλέψουμε με σοφία, να έχουμε σοφία στη ζωή μας και να προσευχηθούμε με σοφία και να επενδύσουμε με σοφία, γιατί όλα τα πράγματα θέλουν ένα σπόρο. Και αυτός ο σπόρος είμαστε εμείς και ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή μας. Πίστη, κοινωνία, προσφορά, αγάπη, προσευχή, διάθεση, για να μπορεί ο Θεός να περάσει μέσα από το σπόρο μας, μέσα από το σπόρο μας και να δουλέψει πιο βαθιά μέσα στη ζωή μας. Γιατί οι εποχές είναι οι εποχές που έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία. Γι' αυτό σε λίγο η Ελλάδα θα έχει άλλη πορεία, γιατί η Ευρώπη σκληραίνει. Γιατί είναι από το Θεό να σκληρύνει. Όπως σκλήρυνε ο Φαραώ με τον Ισραήλ, σκλήρυνε. Παρόλο που ήρθαν 9 κρίσεις επάνω του, δεν μαλάκωνε. Θα πει κάποιος τόση κρίση ήρθε στο Φαραώ, δεν μπορούσε να μαλακώσει. Σκλήρυνε πιο πολύ. Γιατί έπρεπε να γίνει το σχέδιο του Θεού. Που σημαίνει κάποια πράγματα είναι προκαθαρισμένα να γίνουν και θα γίνουν. Η Ελλάδα θα έχει άλλη πορεία. Και εμείς σε αυτή την αλλαγή που θα έρθει αβεβαιότητα και φόβο στον κόσμο, θα πρέπει να έχουμε καλές βάσεις με ειρήνη, με σοφία και αγάπη και εμπιστοσύνη, πιστεύοντας στα ευλογημένα λόγια του Θεού που είναι πνευματικές αυτές. Και είναι μια επένδυση για να μπορούμε και να σταθούμε και να νικήσουμε αυτό το ισχυρό πνεύμα του φόβου που έρχεται να χτυπήσει. Γιατί σίγουρα το πνεύμα του φόβου είναι ένα ισχυρό όπλο της πλάνης, θα χτυπήσει ο φόβος. Και πρέπει να το νικήσουμε αυτό το πνεύμα, γιατί λέει η αγάπη προς το Θεό νικάει το φόβο. Τι κάνει το φόβο και χάνεται, η αγάπη προς το Θεό. Τι κάνει το φόβο και νικέται, η αγάπη προς το Θεό τον κάνει. Και ο Θεός μας δείχνει τα όπλα της πλάνης και μας δείχνει τα δικά του όπλα για να μπορούμε να σταθούμε πιστεύοντας στον Κύριο. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε έχει ένα σκοπό, να ενεργοποιείται η εσωτερική μας πνοή μας, η ύπαρξή μας, η πίστη μας. Γιατί το σχέδιο του Θεού είναι ευλογημένο και είναι μεγάλο και είναι αιώνιο και είναι θαυμαστό και έχει να κάνει με το σχέδιό του, με τον κόσμο και το σύμπαν. Δηλαδή, αν η ανθρωπότητα ξεκίνησε από τη γέννηση, έχει φτάσει στην Αποκάλυψη, στο τέλος. Και αυτό για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε τα φυσικά πράγματα. Αν δείτε τις εταιρείες των αυτοκινήτων, κάθε χρόνο βγάζουμε 10 μοντέλα. Που σημαίνει ο χρόνος κάνει τα πράγματα και εξελίσσονται. Αν στον κόσμο τα πράγματα εξελίσσονται, και στην πνευματική ζωή εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν μπορεί στον κόσμο να εξελίσσονται και στην πνευματική ζωή να μένουν στην άγνοια τα πράγματα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να βάλουμε καλές βάσεις για να μπορεί ο Θεός να κινηθεί όμορφα και ευλογημένα, γιατί είμαστε παιδιά πίστης και να κρατήσουμε το Λόγο του Κυρίου ευλογημένα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Να μιλάμε τα λόγια της πίστης, τα λόγια της ζωής, να περπατάμε όπως περπάτησε ο Κύριος μας επάνω στο γαϊδουράκι με απλότητα Κυρίου και να ομολογούμε την πίστη μας για να μπορεί ο καλός Θεός να εργαστεί όμορφα και ευλογημένα. Έτσι κάποιος θα κλέψει τις βάσεις. Και κάποιοι πρέπει να βάλουν βάσεις. Πώς θα βάλουν βάσεις, καθώς γνωρίζουμε την αλήθεια. Και δίνουμε την αλήθεια. Η αλήθεια θα βάλει βάσεις και η πλάνη θα κλέψει τις βάσεις. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου δεν έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να περπατήσουμε πάνω στην αλήθεια του Κυρίου, να γίνουμε πιο σοφοί, γιατί στους τελευταίους χρόνους υπάρχει πολλή ασοφία και ταραχή. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο σοφοί και πιο πολλοί άνθρωποι σοφίας και ειρήνης και να πάμε εκεί που θα μας πάει ο Κύριος. Εκεί που θα μας οδηγήσει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας οδηγήσει εκείνος για όλα τα πράγματα, να μην πάμε εκεί που θα πάνε οι πολλοί άνθρωποι. Αλλά να πάμε εκεί που θέλει να μας πάει ο Κύριος της ζωής.
Γιατί οι πολλοί θα πλανηθούν. Αυτό που δεν πλανιέται είναι αυτό που πηγαίνει εκεί που το οδηγεί ο Κύριος. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού για να πάμε εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος και να ακολουθήσουμε την όμορφη κοινωνία και χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό να υψώσουμε την πίστη μας στον Κύριο, την αγάπη μας στον Κύριο, να τον αγγίξουμε και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, να κρατήσουμε τα λόγια του Θεού. Ευλογημένος ο λαός του Κυρίου. Είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο. Είτε το καταλαβαίνουμε το όχι, είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο. Γιατί ο ευλογημένος είναι μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι, μου είπε μια μέρα ένας αδελφός μια ωραία ομολογία και έχει αξία. Μου λέει, είχα πάει μια φορά στην Αμερική και πήγα σε έναν αδελφό και είχε ένα τεράστιο σπίτι, ξέρω εγώ, και με ένα αμάξι και ένα Mercedes που πήγε και αισθάνθηκα ότι δεν είμαι ευλογημένος από το Θεό. Γιατί είδα αυτό το κομμάτι και τα έβαλα με το Θεό, λέει. Και μετά έρθει ο Θεός μέσα, λέει, και με έλυσε μέσα. Και κατάλαβα, είτε έχω αυτό το μεγάλο σπίτι, έχω πιο μικρό σπίτι, είμαι ευλογημένος. Γιατί έχω το Θεό μέσα. Και αυτό λέω, πάμε, σε έμαθα να περισσεύω, έμαθα να στερούμε, γιατί η ευλογία δεν ξεκινάει από τα απ' έξω. Ξεκινάει από τα μέσα πρώτα. Από μέσα ξεκινάει η ευλογία και πάει και στα απ' έξω πράγματα. Δεν είναι κριτήριο εξωτερικό, ξεκινάει πρώτα από μέσα. Γιατί η ευλογία είναι μέσα ο ίδιος ο Θεός που έχουμε μέσα και μετά έρχεται στα εξωτερικά πράγματα, σε όλα τα πράγματα, αλλά πρώτα ξεκινάει από μέσα και όχι απ' έξω. Δόξα στον Κύριο, έτσι, να κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού και να έρθουμε έτσι στην τράπεζα του Κυρίου για να πάρουμε έτσι από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Για να συγχωρείτε, παιδιά.